καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γεια σας, κύριε Κοστρίκη. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, η αλήθεια είναι, και σας πετυχαίνουμε τώρα σε μια περίοδο που κάνουμε ανοίγματα προς την κανονικότητα η κυβέρνηση. Καταργεί το Cyprus Flight Pass, καταργεί τα Safe Pass σε όλο και περισσότερους χώρους, σιγά σιγά να αποκτήσουμε μια ζωή που έμοιαζε με την πρώτερη. Ναι, είναι γεγονός ότι γίνονται σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη διαχείριση της επιδημίας ή της πανδημίας στην Κύπρο. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει εμπεδωθεί από το Υπουργείο Υγείας και από το κράτος ότι ο ιός έχει γίνει πλέον ενδημικός. Νομίζω ότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και εγώ είμαι σύμφωνος με αυτή την εξέλιξη, αλλά νομίζω είναι καλά να το πούνε στον κόσμο πεντακάθαρα για να καταλάβει και ο κόσμος το περί τίνος προόγγεται. Μπαίνουμε σε μια περίοδο αυτή τη στιγμή όπου οι αποφάσεις του κράτους συνάδουν με το γεγονός της απόφασης τους ότι ο ιός έχει γίνει ενδημικός και πρέπει να εξηγήσω στον κόσμο τι σημαίνει ενδημικότητα, τι προϋποθέτει αυτή η απόφαση, γιατί έχει γίνει αυτή η απόφαση και ποια θα είναι η επόμενη στάση του κοινού. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία γίνονται, αλλά επίσης είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις για να καταλάβει και ο κόσμος το περί τίνος προόγγεται. Ναι. Συμφωνείτε με την διακοπή της καθημερινής ενημέρωσης για κρούσματα, θανάτους, νοσηλίες κτλ.? Ναι, Χρήστο, καταρχήν υπάρχει κάποια διακοπή στον ήχο, δεν ξέρω αν με βλέπετε, δεν βρίσκομαι. Σας ακούμε και σας βλέπουμε καθαρά. Αν μας ακούτε κι εσείς, συνεχίστε. Ωραία, εντάξει. Συμφωνώ, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που γίνεται και παγκόσμια και νομίζω έχει λεχθεί και από πολλούς επιστήμονες έγκριτους στον χώρο της ισιολογίας και της επιδημιολογίας, είναι ότι η εξέλιξη του ιού αυτή τη στιγμή είναι το όμικρον 2, είναι αυτόν το στέλεχος το οποίο επικρατεί στην Κύπρο σχεδόν 100% εδώ και μια εβδομάδα. Ναι. Τουλάχιστον μια εβδομάδα. Φαίνεται από πρόσφατες έγκριτες μελέτες στο Lancet και σε άλλους χώρους ότι είναι ηπιότερος από το Δέλτα. Πολύ πιο ήπιος από το Δέλτα και συγκεκριμένα δεν έχει την νοσηρότητα του προηγούμενου στελέχους του Δέλτα που περάσαμε εδώ στην Κύπρο ή των υποστελεχών του Δέλτα και συγκεκριμένα οι ιώσεις με αυτόν τον στέλεχος δεν στέλνουν με απλά λόγια άτομα στα νοσοκομεία και ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν προκαλούν πολλούς θανάτους. Άρα είναι μια, θα έλεγα, διαχειρίσιμη κατάσταση, πολύ διαχειρίσιμη κατάσταση, η οποία δεν εμπερικλεί, όπως φαίνεται, σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά τη συμφόρηση των νοσοκομείων μας και μπορεί να τη διαχειριστεί το κράτος με έναν πολύ πιο εύκολο τρόπο και νομίζω αυτόν κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί όμως δεν έχει αποχαρακτηριστεί η πανδημία από πανδημία, να γίνει ενδημική νόσος, να γίνει επιδημία ή οτιδήποτε άλλο? Εντάξει, ο χαρακτηρισμός της πανδημίας θα αργήσει λίγο να χαρακτηριστεί. Ναι. Μην ξεχάσετε ότι πήρε και αρκετό χρόνο στον WHO να τη χαρακτηρίσει η πανδημία. Ναι. Δεν θέλω να κακολογήσω τον WHO, αλλά αργεί λίγο στις αποφάσεις του. Ναι. Η διαχείριση νομίζω ότι πρέπει να γίνεται με βάση φυσικά και τις αποφάσεις του WHO, αλλά και από τα δρόμενα της κάθε χώρας. Είναι διαφορετική η διαχείριση, πιστεύω, από χώρα σε χώρα. Αν πάρουμε τη δική μας τη χώρα, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου νομίζω ότι πρέπει να κηρύξουμε τον ιό ενδημικό. Μάλιστα. Και η ενδημικότητα, Χρήστο, ναι, αυτόν το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν είναι μόνο επιστημονική ή κλινική απόφαση. Είναι μια πολυπαραγοντική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει επίσης οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς,
οι οποίοι όλοι συλλογικά αποφασίσουν Μάλιστα. ότι είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Μπορούμε εμείς να κηρύξουμε ενδημική την νόσο ως κράτος, από μόνοι μας. Και να πούμε ότι για μας δεν είναι πανδημία, είναι επιδημία. Και αρχίζουμε και αποκλιμακώνουμε τα πάντα. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορούμε όμως νομικά ή επιστημονικά δικαιούμαστε να το κάνουμε ως κράτος. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που είναι νομικών ή νομική υπεύθυνη. Είναι η απόφαση του κράτους αυτών των πράγματων. Η ενδημικότητα με απλά λόγια σημαίνει ότι έχουμε μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Ο ιός δεν έχει φύγει, ούτε Σωστά. αναμένεται από κανένα σοβαρό άτομο ότι θα εξαφανιστεί. Ο ιός θα υπάρχει πάντα μαζί μας. Υπάρχει, και αυτό πρέπει να το σημειώσω, υπάρχει πάντοτε η επιφύλαξη, και το τονίζω αυτό ναι. το πράγμα, να εμφανιστεί κατά απρόβλεπτον τρόπο εισαγόμενος από το εξωτερικό κάποιος στέλεχος ο οποίος να είναι πιο παθολογικό. Αλλά εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό με συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας κοιτάζουμε και μελετούμε συνεχώς τη γονιδιωματική επιτήρηση των στελεχών στην Κύπρο και καταγράφουμε άλλιστα γραπτών κείμενο προς τον Υπουργό κάθε εβδομάδα. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει επικρατήσει και αποδομείται αυτή τη στιγμή το επιδημιολογικό κύμα της Ω2. Στο παγκόσμιο αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχουν μόνο άλλα δύο, αν θέλετε, υποστελέχη της Ω, το Ω3 και το Ω4. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Ότι οι χώρες που έχουν περάσει το Ω2 δεν φαίνεται να περνούν το Ω2 και το 3. Άρα αυτές που περνούν το 3 και το 4, συγγνώμη, είναι αυτές που δεν έχουν περάσει το Ω2. Με απλά λόγια, από παρατηρήσεις διεθνώς, φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανέναν, κατά την άποψή μου, σημαντικό στέλεχος πιο μεταδοτικών και πιο παθολογικών από το Ω2. Άρα μπορούμε, να θέλετε, να ριλαξάρουμε λίγο. Και αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε στον κόσμο, διότι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη κούραση στον κόσμο. Βέβαια υπάρχει. Κύριε Κοστρίκη, οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί το έχουμε συζητήσει και με διάφορους συναδέλφους σας. Θεωρείτε ότι από Σεπτέμβριο υπάρχει κίνδυνος να ξαναέχουμε μια νέα έξαρση, μια νέα μετάλλαξη ή οτιδήποτε άλλο που να μας πάρει πάλι πίσω? Χρήστο, αυτό θα έλεγα απλά είναι απρόβλεπτο. Ναι. Εντάξει, και να δώσω και ένα παράδειγμα. Όταν αρχές του Γενάρη είχαμε την Ω1 και το επιδημιολογικό κύμα φαινόταν θα ήταν σε αποδόμηση, θυμούμε τώρα ότι είχα πει ότι αν συνεχίσει αυτή η πτωτική πορεία της Ω1, mm-hmm. θα έχουμε καταλήξει σε μηδαμινά κρούσματα σε περίπου 2-3 εβδομάδες. Τι συνέβη και όμως προς το του Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, η επιδημιολογική καμπύλη άρχισε και ξανάβαινε προς τα πάνω πάλι. Ήταν τότε που παρατηρήσαμε σε μοριακό επίπεδο ότι εμφανίστηκε έναν υποστέλεχος της Ω1. Εκάναμε και αυτόν το κύμα και όταν αποδομήτων και αυτόν το κύμα εμφανίστηκε η Ω2. Μάλιστα. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι αν εμφανιστεί κάποιον άλλον υποστέλεχος, αυτό θα είναι απρόβλεπτο. Αλλά πρέπει να κοιτάζουμε τα δρόμενα, θέλετε, σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτόν κάνουμε. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικής σημασίας και το έχω μεταδώσει αυτό στον Υπουργό, τον οποίο οφείλω να ομολογήσω, έχω μία αγαστή συνεργασία από, ναι. από τον καιρό τον οποίο έχει μπει στον Υπουργό. Πρέπει να συνεχιστεί, κατά την άποψή μου, η γονιδιωματική επιτήρηση της λίμωξης στην Κύπρο, ώστε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τι στελέχη έχουν έρθει στη χώρα μας. Άρα να μην σταματήσει τι ακριβώς, να μην σταματήσει το rapid test, να μην σταματήσει το PCR. Αυτό που ονομάζω εγώ επιδημιολογική επιτήρηση, γονιδιωματική επιτήρηση, είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Υπουργείο. Ελέγχονται περίπου 200 τυχαία δείγματα την εβδομάδα, αναλύονται γονιδιωματικά και ξέρουμε ακριβώς με μια σειρά από αναλύσεις φιλογεννητικές και τα λοιπά τι στελέχη κυκλοφορούν στη χώρα μας. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Κοστρίκη, για να σας αποδεσμεύσουμε, νιώθετε και μια ηθική ικανοποίηση για το ζήτημα της Δελτακρόν?
που άρχισαν σιγά σιγά και το αποδέχονται και διάφοροι άλλοι συνάδελφοί σας και στο εξωτερικό και εντοπίζεται και η Δέλτακρον. Κοιτάξτε να δείτε. Η επιστήμη, η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη κατά την άποψή μου από αυτά τα επεισόδια και είναι κάτι το οποίο διδάσκω τους φοιτητές μου κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών αθημάτων. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Η αντίσταση που είχε το ερευνητικό κοινό όταν ανακαλύφθηκε την δεκαετία του 40 ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό και δεν είναι πρωτεΐνη. Ναι. Η αντίσταση που είχε η κοινότητα της ιολογίας όταν τότε ένας νεαρός PhD φοιτητής είπε σε ένα συνέδριο στο Corsby Harbor όταν μελετούσε έναν RNA ότι αυτός αναπαράγεται με DNA και τον εχλέβαζαν όλοι στο, θυμούμε, στο, στη διάλεξη του. Μετά από λίγα χρόνια όμως, ο David Baltimore με τον Howard Hemming ανακάλυψαν ένα ένζυμο που ονομαζόταν αντίστροφη μεταγραφάση και μάλιστα πήραν και το βραβείο Νόμπελ για αυτό το πράγμα, που έδειχναν ότι αυτός ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να είναι από RNA σε DNA και κατέριψε τότε το διάσημο γενετικό δόγμα του Francis Crick. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν εμείς παρατηρήσαμε αυτό το φαινόμενο το οποίο ονόμασα τότε εγώ υπάρχουν γενετικές υπογραφές της όμικρον μέσα στην Δέλτα, το οποίο είναι σωστό φαινόμενο, το οποίο θα φανεί και στο μέλλον αυτό το πράγμα. Όλοι είπαν ότι αυτό το πράγμα, όχι όλοι, ξεκίνησε από μια ομάδα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νεαρών επιστημόνων, θα έλεγα, από την Αγγλία και από την Ελλάδα, mm-hmm. που είπαν αυτό το πράγμα είναι contamination, δηλαδή επιμόλυση. Μετά αφαίρεσαν τη λέξη contamination και είπαν ότι είναι τεχνικό λάθος του sequencing, λόγω μιας έναν τεχνικό πρόβλημα. Αλλά κανένας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, δεν πρόσφερε επιστημονικά δεδομένα που να καταρρύπτουν αυτό το έβριο. Κανένας. Μετά από ένα μήνα, όπως είναι γνωστό, πάρα πολλές ομάδες και από την Αγγλία και από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Δανία κτλ. Έχουν βρει ανασυνδυασμένα στελέχη της Δέλτα και της Όμικρον. Και φυσικά τον WHO αυτό που έχει κάνει, η μεγάλη του προσφορά μέχρι τώρα ήταν ότι άλλαξε τη λέξη Δέλτα Κρον και τη ονόμασε XXE, XF. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι όμως. Δηλαδή, όποτε βλέπουμε αυτά, θα ξέρουμε ότι είναι η δικιά σας. Έχει σημασία αυτό το οποίο έχει δεχτεί, κατά την άποψη μου, η επιστημονική κοινότητα αυτή τη στιγμή, ότι εκτός από τη γενετική εξέλιξη των γενεολογικών στοιχείων των ιών, υπάρχει και το φαινόμενο του ανασυνδυασμού. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό στην γενεολογία. Μάλιστα. Ανασυνδυασμοί υπάρχουν σε όλους τους ιούς. Επομένως, αυτό έχει ήδη εμπεδωθεί, νομίζω, στη γνώση των επιστημών. Μάλιστα. Δεν μας απαντήσετε αν νιώθετε ηθική ικανοποίηση από την περιγραφή σας. Πάντως, αυτό φαίνεται, κύριε Κωστή. Θα έλεγα, εγώ δεν το παίρνω προσωπικά. Ναι. Αυτόν το οποίο... ναι, εντάξει, έχω μια ηθική ικανοποίηση. Ναι, αυτό το πράγμα με είχε εκνευρίσει λίγο, θα ήθελα πω, διότι είμαι... Σαν μέντορας προστατεύω και τους φοιτητές μου, γιατί αυτό είναι και η ατριβή σε PhD σε ένα φοιτητή μου και έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσω αυτά τα άτομα όπως πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Αλλά συμβαίνουν στην επιστήμη. Αυτό το οποίο όμως έχω καταλάβει και, ναι, και να ολοκληρώσουμε για μένα είναι ότι φαίνεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εμπεδωθεί όχι μόνο στο Facebook, αλλά έχουν εμπεδωθεί ακόμα και στην επιστήμη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κοστρίκη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Αυτά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ανοίγουμε...